Πάμε λίγο. Εσείς πότε θα δώσετε τα χέρια με τον κύριο Τσιχάλαγε? Ορίστε, μέχρι και η πρόσφυγα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, κύριε Νατσούλη. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τον κύριο Τσιχάλαγε και με τον κάθε θεσμικό παράγοντα της περιοχής να συνεργαστώ προς όφελος της δικής μας περιοχής. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να παραποιείται η αλήθεια, να βγαίνουν χαρακτηρισμοί οι οποίοι δεν έχουν καμία πολιτική αξία, μόνο και μόνο για να πούμε ότι μειώνουμε τον άλλον και ανεβαίνουμε εμείς. Ο κ. Τσιχάλαγες έχει επιλέξει από ό,τι φαίνεται μια άλλη πολιτική στάση, η οποία νομίζω ότι δεν τον τιμά. Ο ένας εναντίον του άλλου εκτοξεύει, ας πούμε, και χαρακτηρισμούς. Ουσιαστικά και εσείς ψεύτη λέτε τον Ζήση Τσιχάλαγε και ο κύριος Τσιχάλαγες. Εγώ απάντησα. Ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Στην δήλωση του κυρίου Τσιχάλαγε και στη γενικότερη προσπάθεια που σας είπε ψεύτρα σαν τον αρχηγό σας. Μηδενίζει, ακούστε, από εκεί να δείτε πόσο υψηλό είναι το επίπεδο πλέον της αντιπαράθεσης, τουλάχιστον σε επίπεδο Καστοριάς. Εγώ απάντησα λοιπόν στον κύριο Τσιχάλαγε σε δική του δήλωση, σε δική του συνέντευξη τύπου και σε δικά του δελτία, όπου προσπαθεί να μας πει ότι στους τρεις μήνες που είναι βουλευτής έχει κάνει όλα αυτά τα έργα, τα οποία έργα ήταν έτοιμα, δρομολογημένα. Και αυτά τα έργα, ξέρετε, κυρία Νατσούλη, δεν γίνονται από την μια μέρα στην άλλη. Αυτό το καταλάβαμε. Έτσι γίνονται με τη συνέντευξη. Τα μεγάλα έργα. Είναι δυνατόν να μας λέει ότι πριν από ένα μήνα ότι πήγε στο Υπουργείο σε συνάντηση με τον Υφυπουργό και δεν υπάρχει τίποτε για το φράγμα και όλα ήταν ψέματα και δεν υπάρχει τίποτα? Εκεί λοιπόν εγώ απάντησα και έβγαλα τα έγγραφα. Και τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν όλα έτοιμα και έλειπε αυτό που σας έλεγα, η τελική υπογραφή. Θα μπορούσε ο κύριος Τσιχάλαγες μέσα σε διάστημα ενός μήνα που δεν βρήκε τίποτε να τα κάνει όλα? Είμαστε σοβαροί? Και έτσι γίνονται τα δημόσια έργα και μάλιστα στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη αποδεικνύεται και από αυτά που είπε χθες ο κύριος Γκοσλόπουλος στην εκπομπή μας, γιατί είπε ότι πρώτη φορά για το φράγμα Διποταμίας υπήρξε δέσμευση από τον πατέρα του σημερινού πρωθυπουργού Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το 1993, όταν επισκέφτηκε την Ποταμία. Ο κ. Γκοσλόπουλος είπε... ήμουν και γέραστα. Από το 1993, όταν ο Κωνσταντίνος επισκέφθηκε την Ποταμία, τι κάνανε? Πόσα χρόνια περάσανε από το 1993, το 2009, λέει ο κ. Γκοσλόπουλος επίσης. 27 ολόκληρα χρόνια. Ακριβώς. Ποιος κυβερνούσε από το 1993, κύριε Νατσούλη? Αυτοί λοιπόν που κόπτονται σήμερα ότι κάνανε αυτό το έργο, γιατί από το 1993 που ήταν οι δικές τους κυβερνήσεις, οι δικές τους περιφερειακές αρχές, οι δικές τους νομαρχίες δεν κάναν τίποτε? Είπε επίσης, θυμήθηκαν το έργο τώρα που το βρήκαν έτοιμο? Να το συμπληρώσω μόνο ότι ο κ. Γκοσλόπουλος είπε ότι ουσιαστικά το έργο έχει εγκριθεί και έχει τελειώσει το 2009. Να ενημερώσω λοιπόν ότι η μελέτη 2009 δεν υπάρχει. Η μελέτη αυτή από την Διαχειριστική Επιτροπή του Υπουργείου επιστράφει ως ακατάλληλη. Ναι. Το 2017 λοιπόν έγινε η καινούρια μελέτη, η οποία δεν είναι όπως η παλιά, αλλά με βάση όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές που τίθενται πλέον ώστε να μπορεί να γίνει ένα έργο. Από τα 2.000 στρέμματα που ήταν η προηγούμενη μελέτη, μετά και από πίεση του κυρίου Γκέτσιου, στην καινούρια μελέτη έχουμε 3.500 στρέμματα. Υπάρχει επίσης η προσθήκη μιας μελέτης εξοικονόμησης νερού, η οποία επίσης δεν υπήρχε και μπήκε στον τελικό φάκελο σε συνεργασία και με την τότε Περιφερειακή Αρχή. Και καλό είναι... Κοιτάξτε, δείτε, εγώ θα σας πω κάτι. Ναι. Ο κάθε δήμαρχος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να συνεργάζεται με την εκάστοτε κυβέρνηση για να προχωράει τα θέματα. Και γι' αυτό, όπως μας είπε, ήταν κάτω. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι υποτελής στην κυβέρνηση της χώρας. Τι εννοείτε εδώ για τον κύριο Γκοσλόπουλο? Δεν εννοώ τίποτε παραπάνω. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η μελέτη που επικαλούνται το 2009 δεν υπάρχει. Είναι καινούρια μελέτη, αφορά τα διπλάσια στρέμματα. Επίσης υπάρχει καινούρια μελέτη εξοικονόμησης νερού και η μελέτη αυτή έγινε από το 2017 και το έργο είτε τους αρέσει είτε δεν τους αρέσει
Ολοκληρώθηκε πάντως, και εγκρίθηκε. Για να μην αδικήσουμε τον κύριο Κοσδιόπουλο, έκανε αναφορά και για το 17. Έκανε αναφορά και για το 17. Δηλαδή, για να μην τον αδικήσουμε. Έκανε αναφορά και για το 17. Είπε όλη την ιστορία αυτού του έργου ουσιαστικά από την αρχή του μέχρι το τέλος του. Ναι, όταν όμως λες ότι αυτό το έργο είναι ένα έργο το οποίο. Δεσμεύτηκε ο Μητσοτάκης, ο Κώστας. Ναι, έχει ξεκινήσει το 1993. Εγώ θεωρώ ότι είναι εύλογο το ερώτημα και τι κάναν από το 1993. Τι κάναν από το 1993. Είπαμε τα έργα δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά δεν γίνονται και από τον έναν αιώνα στον άλλο. Λοιπόν, γιατί αλλάξαμε και αιώνα ενδιάμεσα. Βλέπετε συμπεριφορά υποτελού στην κυβέρνηση τον κύριο Κοσλόπουλο για να το κλείσουμε, για να μην αφήσουμε σκιά. Εγώ ξαναλέω ότι είναι καλό να συνεργάζονται όλοι οι δήμαρχοι με αυτή την κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορούμε το θέμα αυτής της συνεργασίας να παραποιούμε τα πράγματα. Μάλιστα, μάλιστα. Να πούμε το εξής όμως. Ήσασταν και εσείς στην κυβέρνηση τα τελευταία 5 χρόνια. Εκεί μπορούσε να ξεκινήσει. Μάλιστα, ουσιαστικά αυτό το έργο πήρε πιο μπροστά, θα λέγαμε, από την ώρα που είχατε και τη θέση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Κοιτάξτε, κύριε Νατζή. Μπορούσατε να το ξεκινήσετε επί των ημερών σας. Γίναν όλα αυτά, γιατί ακούστε να δείτε. Επί το δικό μου ημερών γίναν όλα αυτά. Γιατί η μελέτη που υπήρχε και το 2015 ήταν μια μελέτη που έπρεπε να αλλάξει. Ναι. Δεν ήταν, γυρνούσε από τη διαχειριστική ως ακατάλληλη. Γι' αυτό σας λέω ότι η μελέτη είναι καινούργια, αφορά 3.500 στρέμματα και όλα αυτά. Και ρωτήστε τον κύριο Κέτσιο γι' αυτό, που ήταν δήμαρχος στον Εστόριο και που πίεζε για το έργο αυτό και το τρέχαμε μαζί. Μπορούμε να ανατρέξουμε στις τότες δηλώσεις του κύριου Κέτσιο, όχι τώρα, στις τότες που όντως το έλεγε. Αλλά γιατί δεν το ξεκινήσατε, αφού ήταν πραγματικά έτοιμο. Γιατί σας λέω ότι έπρεπε να ολοκληρωθεί ένας καινούργιος φάκελος. Ο οποίος ολοκληρώθηκε τώρα με την καινούργια μελέτη και με την μελέτη της εξοικονόμησης νερού, όπως το ίδιο έγινε και με το αρδευτικό του γέρμα. Ο κύριος Τσικαλάγιας που είναι και από την περιοχή. Είναι το διπλανό του χωριό το γέρμα. Ναι, ναι. Πόσα χρόνια έχει το γέρμα το βράγμα και δεν έχει αρδευτικό. Τι έκανε για όλα αυτά. Έγινε το γέρμα ή δεν έγινε πάλι επί της δικής μου θητείας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου πάλι προσθέσαμε για να κάνουμε το αρδευτικό καινούργια μελέτη για εξοικονόμηση νερού και ρωτήστε γι' αυτό και τον κύριο Παπτσόγλου, ο οποίος επίσης ενδιαφερόταν και τρέχαμε μαζί για το έργο. Τι έφτιαχνε ο κύριος Τσικαλάγιας, σαν έκανε ο κύριος Τσικαλάγιας βουλευτής. Επί θητείας του γιατί δεν έκανε κάτι για το χωριό του. Αυτή η κόντρα με τον Ζήση Τσικαλάγια. Πού μπορεί να. Επειδή υπάρχει. Δεν ξέρω, ρωτήστε. Γιατί τον κύριο Τσικαλάγια ρωτήσετε. Κάθε φορά που ο κύριο Τσικαλάγια ρωτάτε γιατί κάνει αυτή την κόντρα, οι χαρακτηρισμοί του είναι ψεύτρα όπως είναι ψεύτης ο αρχηγός. Είναι μότο. Είναι μότο πλέον αυτό σε μια λογική που νομίζει ότι αυτό τον αναβαθμίζει, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να αντιληφθεί ότι. Δεν αναβαθμίζεται κάποιος προσπαθώντας να κατηγορήσει τους άλλους. Επειδή υπήρχε και η προηγούμενη κατάσταση, γιατί και με την κυρία Αντωνίου τα πράγματα δεν ήταν καλά μεταξύ σας. Λέγαμε ότι ίσως με τον κύριο Τσικαλάγια να βελτιωθούν τα πράγματα. Υπάρχει μια προσπάθεια να κοροϊδέψουν τον κόσμο. Σε λίγο θα πούν ότι κάνανε το πανεπιστήμιο. Ήδη ο κύριος Τσικαλάγιας δέχεται συγχαρητήρια για τη λειτουργία του μαθητικού δικό του έργο. Θα πούν ότι κάνανε το αστυνομικό κτίριο. Θα πούν ότι κάνανε το εκθετήριο στη Γούνα. Θα πούνε ότι κάνανε τον φορέα διαχείρισης της λίμνης. Είχαμε εξέλιξη γι' αυτό. Να τους είχαμε εξέλιξη γι' αυτό. Επισκέφτηκε και τους αρμόδιους. Ναι. Και τώρα λέει ο κύριος Τσικαλάγιας ότι μας έκανε και το φορέα διαχείρισης που τον ιδρύσαν για 6 μήνες το 2012 και τον καταργήσαν το 2013. Και όταν εμείς προσπαθούσαμε να το κάνουμε, λέγανε όπα μας παίρνουν τη λίμνη, την πάνε στη Δυτική Μακεδονία. Βάλαμε ρόδες στη λίμνη και την πήραμε. Και όταν φέραμε το φορέα δεν ανοίξαν το στόμα τους. Και τώρα μας λένε ότι το κάνουν αυτοί. Δηλαδή, να δούμε το δικό τους έργο. Για παράδειγμα θα σας πω φυσικό αέριο. Στο φυσικό αέριο έγινε μια τιτάνια προσπάθεια από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή και από την δική μας κυβέρνηση, ώστε η Καστοριά, το Άργος και το Μανιάκι να πάρουν δίκτυο φυσικού αερίου που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση με τον ΤΑΠ.
Ενώ λοιπόν υπάρχει ακόμη και η χρηματοδότηση. Δεν τα ακούμε καλά από τη ΔΕΠΑ τα νέα για αυτό το θέμα. Α, μπράβο, γι' αυτό το λέω. Ενώ υπάρχει η χρηματοδότηση, ενώ υπάρχει η προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια, σήμερα, επειδή θέλουν να δώσουν τα δίκτυα σε ιδιώτες, λένε δεν είναι έτοιμα. Μα αφού είστε εσείς τόσο έτοιμοι, γιατί δεν τα προχωράτε και δεν τα τρέχετε? Γιατί δεν τα προχωράτε και δεν τα τρέχετε? Στα έτοιμα που θέλαν μια υπογραφή ήσασταν πανέτοιμοι. Σε αυτά που πρέπει να κάνετε κι εσείς δύο βήματα, δεν ήταν έτοιμα να τα κάνουμε και δεν μπορούμε. Η ανησυχία για το τι είδους αέριο και αν θα έρθει από ιδιώτες ή από την, την ΔΕΚΠΑ, ΔΕΣΦΑ και τα λοιπά, είναι δεδομένες στο τελευταίο διάστημα, γιατί βλέπουμε τι γίνεται και στα Γρεβενά. Υπήρξε έντονη αντίδραση και Παπτσόγλου. Δεν ξέρω αν θα... Με ποια Εγώ μορφή θα θεωρώ απαράδεκτο αυτό που επιχειρούν να κάνουν με το φυσικό αέριο. Η προγραμματική σύμβαση υπάρχει με τον ΤΑΠ. Έχει γίνει από την ΔΕΠΑ προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια για να ξεκινήσουν από τις αρχές του 2020 τα δίκτυα για την Καστοριά, το Μανιάκι και το Άργος Οριστικό. Υπάρχουν 21 εκατομμύρια ευρώ για το έργο αυτό. Επειδή τώρα έχουν άλλη αντίληψη για το ποιος πρέπει να το κάνει αυτό το έργο, γιατί θέλουν να πουλήσουν όλα αυτά σε ιδιώτες, λένε δεν ήταν τίποτε έτοιμο. Και δεν ήταν ολοκληρωμένο, ολοκληρώστε το. Ολοκληρώστε το, κύριε, εσείς είστε στα πράγματα. Γιατί κοροϊδεύετε τον κόσμο για να εξυπηρετήσετε ιδιωτικά συμφέροντα? Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν 21,5 εκατομμύρια ευρώ? Υπάρχει ή δεν υπάρχει προγραμματική με την περιφέρεια? Τι άλλο υπάρχει? Η σκοπιμότητα? Εδώ θα το ζούμε. Άρα λέτε να προκλήσεις. Που είναι ο κάβουρος που είναι το ζουμί του. Να προκλήσεις για μεγάλα πράγματα στην Καστοριά. Τι θα κάνετε με το αέριο, με όλα αυτά τα τελευταία που ακούμε που δεν μας πολύ αρέσουν από την αλήθεια. Ή μας βάζουν σε υποψίες. Κύριε Νατσούλη, τι θέλω να σας πω. Υπήρχαν κάποια πράγματα πολύ συγκεκριμένα, τα οποία λόγω της προκήρυξης των εκλογών πριν από τον προγραμματισμένο τους χρόνο καθυστέρησαν. Να πούμε, ας πούμε, για τα ΨΕΑ, που είχαμε βγάλει τα 2,5 εκατομμύρια, που υπήρχε γραφειοκρατικό πρόβλημα και λέγανε λέει ψέματα, η Τελειωρίδου δεν τα έβγαλε. Και ήρθε ο κύριος Τσικαλά για σε ένα μήνα και τα έβγαλε, ποσό που βγαίνει από το Γενάρη, και τα έβγαλε ο κύριος Τσικαλάγιας και τα πλήρωσε. Ό,τι ήταν έτοιμο λοιπόν, έτοιμο πραγματικά, εκεί το κάνανε. Ό,τι θέλει λίγο προσπάθεια ακόμη, δεν είχαν τίποτε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ποιο κοροϊδεύουν. Δηλαδή, τι τον περνάνε τον κόσμο στην Καστοριά, ότι είμαστε πίσω από τον κόσμο και δεν καταλαβαίνουμε. Άρα λοιπόν εκεί εστιάζεται με τον κύριο Τσικαλά και εστιάζεται το γεγονός ότι οτιδήποτε καινούριο ή έτοιμο έρχεται και υλοποιείται είναι επίτευγμα δικό του. Και οτιδήποτε... εγώ αποδεικνύω, κύριε Νατσούλη, εγώ αποδεικνύω ότι πραγματικά θέλω τη συνεργασία. Εγώ πραγματικά είπανε για τη σειρά της κλεισούρας. Δεν ήταν στις δικές μας προτεραιότητες. Ήταν ένα έργο βέβαια που λέγαμε κι εμείς ότι πρέπει να γίνει. Το ρίξουμε σε άλλη προτεραιότητα. Παρ' όλα αυτά λέω ναι να γίνει. Ναι να γίνει. Ας δούμε λοιπόν πώς θα το κάνουν. Περιμένουμε. Τους περιμένουμε. Έχετε αμφιβολία και γι' αυτό ακόμα? Δεν ξέρω, τους περιμένουμε. Μάλιστα, για να το δούμε. Και μακάρι να το κάνουν, και εγώ είμαι η πρώτη που θα βγω και θα τους δώσω και συγχαρητήρια. Μένει να το δούμε λοιπόν. Περιμένουμε λοιπόν. Μένει να το δούμε. Λοιπόν, κυρία Δελιγιορίδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας σήμερα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.